Ένα άλλο είναι λογικές που έχουν εμπολιάσει και άλλους χώρους. Και μάλιστα και πολιτικούς, εκτός από κοινωνικούς κλπ. Έχετε την ίδια εκτίμηση? Έχω μια εκτίμηση η οποία λέει το εξής, ότι η χώρα μας μπήκε στα δύσκολα από την οικονομική, σε οικονομική κατάσταση όταν το 2010 γυρίσανε και είπανε ότι παιδιά έχουμε 320 δισεκατομμύρια χρέος, το οποίο είναι αποτέλεσμα οικονομικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής 40 χρόνων, και επειδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγει, φέρνουμε το δούνου του και φέρνουμε λοιπόν μνημόνια για να σας καθυποτάξουμε και να σας πούμε πώς θα ξεπεράσετε αυτά τα προβλήματα. Αλλά επειδή λοιπόν έγινε αυτό το 2010, πρέπει να θυμηθούμε και στο παρελθόν ότι αυτά τα 320 δισεκατομμύρια είναι όταν παραδείγματος χάρη γινόταν το πάρτι με τους εξοπλισμούς που στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, όταν γινόταν το πάρτι των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου και τα δύο κόμματα πανηγυρίζανε γιατί φτιάχναμε μπετόν, γήπεδα, softball και baseball, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε εδώ πέρα ούτε ανάγκη ούτε ως αθλήματα, ενώ έκανε η Βαρκελόνη με οικονομικούς όρους μια πετυχημένη Ολυμπιάδα, και υπήρχαν τότε κοινωνικές αντιστάσεις και πολιτικές αντιστάσεις ότι σε όλο αυτό εδώ πέρα το πάρτι που γίνεται κάποτε θα έρθει ο λογαριασμός και ο λογαριασμός θα έρθει προς όλη την κοινωνία. Λοιπόν, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, υπάρχει μια πολιτική διαδρομή την οποία και τη θυμάται ο ελληνικός λαός και τη θυμάται η ελληνική κοινωνία. Για το σήμερα, λοιπόν, να μιλήσουμε πώς μέσα σε μια διετία έδωσε ο ελληνικός λαός στον ΣΥΡΙΖΑ τον τρόπο και την πολιτική διάθεση για να μπορέσει να μας βγάλει από αυτή τη δύσκολη στάση.